Καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Βασίλη, εδώ και ελπίζω όλοι να είστε καλά. Σήμερα έχουμε τα δικά σα setup, κυρίε και κύριοι, και μάλιστα από σήμερα θα εγγενιάσουμε ένα νέο σύστημα βαθμολόγηση για μερικά πραγματάκια πάνω στα setup σα. Θα καταλάβετε τι εννοώ καλύτερα στη συνέχεια του βίντεο. Και περνάμε κατευθείαν στο πρώτο setup που είναι του Χρήστου και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι βλέπουμε εδώ. Setup με μία οθόνη. Αυτό που θα παρατηρήσω είναι αυτό εδώ ενισχυτή, που η αλήθεια είναι πρέπει να είναι από μία άλλη εποχή για να ενισχύει αυτά τα ηχεία δεξιά και αριστερά. Μ' αρέσει ο υπολογιστή που βρίσκεται εδώ από πίσω με το μπλε και το λευκό που έχει, αλλά και ο κρυφό φωτισμό που χρησιμοποιεί. Βλέπουμε ότι του αρέσει μάλιστα και το Assassin's Creed, οπότε εγκρίνω πάρα αυτά. Από θέμα καλωδίων δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Κάποια ελάχιστα φαίνονται εδώ πέρα από τα περιφερειακά, τίποτα το σπουδαίο και μέσα ο πολιτή φαίνεται επίση πολύ καλό. Να προσθέσω κυρίε και κύριοι το ενέμπα.com. Μην το ξεχνάμε αυτό το MOV site που έχει τα πάντα γύρω από το gaming και μάλιστα στι καλύτερε τιμέ τη αγορά. Έχω λύνει κάτω στην περιγραφή που σα οδηγούν μέσα στο ενέμπα και εκεί πέρα θα βρείτε παιχνίδια για υπολογιστή, θα βρείτε δωροκάρθε, θα βρείτε PSN, θα βρείτε για Xbox, θα βρείτε DLC. Γενικότερα έχει τα πάντα γύρω από το gaming. Τα προσθέτε όλα στο καλάθι σα και προχωράτε στην αγορά σα για να καείτε με την ησυχία σα, χωρί να σα φύγει το πορτοφόλι. Από θέμα τώρα περιφερειακών, έχουμε για οθόνη μία AOC27, η οποία μάλιστα είναι Quad HD 144Hz με ένα μιλισεκόν οπότε μιλάμε για ένα καλό gaming monitor. Για πληκτρολόγιο έχουμε ένα από τη Razer, για ποντίκι έχουμε ένα από τη Logitech και για mouse πάντα έχουμε ένα Gambert. Οπότε έχουμε γενικότερα διάφορα περιφερειακά. Ακουστικά έχουμε κάποια από τη Razer. Και μικρόφωνο έχουμε ένα trust. Στην επόμενη εικόνα θα δούμε λίγο περισσότερο τον κρυφό φωτισμό που έχει φτιάξει εδώ πέρα. Και εδώ θα έρθει και η πρώτη βαθμολογία για αυτό εδώ το setup που είναι το RGB. Πόσο καλά τα πηγαίνει με το RGB. Βλέπουμε ότι έχει κάποιο μέσα από τον υπολογιστή, τίποτα το ιδιαίτερο. Και έχουμε και μια λαμπίτσα, μάλλον στο πίσω μέρο από την οθόνη. Οπότε σε θέμα RGB θα βάλω ένα 4 στα 10. Γιατί αλήθεια είναι ότι μπορεί να πάρει πάρα πολύ βελτίωση. Αν προχωρήσουμε τώρα όμω, θα δούμε και τον υπολογιστή καλύτερα μέσα και να δούμε εδώ πέρα τι συμβαίνει. Έχουμε όπω είπαμε πριν ένα RGB εδώ πέρα μπόλικα. Μ' αρέσει το cable management που έχει γίνει τόσο στον υπολογιστή, αλλά και στο υπόλοιπο setup είναι σε ένα πολύ καλό βαθμό. Οπότε εδώ πέρα έρχεται και το δεύτερο σύστημα βαθμολόγηση που είναι το cable management, που σε αυτό το setup θα βάλω ένα ωριότατο 8 στα 10. Στον υπολογιστή τώρα μέσα για κουτί χρησιμοποιεί εδώ πέρα το Bequiet Quiet Pure Base 500. Έχουμε μια Z690 MSI μητρική εδώ από πίσω και πάνω έναν 12600K, ο οποίο είναι και overclock. Από ό,τι βλέπω, γενικότερα ένα πολύ τίμιο επεξεργαστή. Από RAM τώρα έχουμε 32 GB στο σύνολο που έχει γίνει ένα OC και εδώ πέρα και για κάρτα γραφικών έχουμε μια RTX 3080 πάλι από την MSI. Μπόλικου SSD βλέπω, έχουμε εδώ πέρα βασικά ένα χαμό, πόσο έχει βάλει δηλαδή εδώ μέσα. Και τέλο για τροφοδοτικό έχουμε ένα 750 από την EVGA. Οπότε ω μέσο όρο με τι προηγούμενε βαθμολογίε, το συγκεκριμένο σετά παίρνει ένα 6 στα 10. Τιμιότα του πάμε στο επόμενο. Που είναι του Βαγγέλη και συνεχίζουμε πάλι στο ίδιο μοτίβο με προηγουμένω που έχουμε πάλι μία οθόνη μόνο και τον υπολογιστή στα δεξιά. Να ξεκινήσουμε τώρα εδώ πέρα με το Cable Management. Αυτό το καλουδιάκι γιατί μου το πέρασε έτσι. Έχει μια πολύ ωραία βάση, οπότε θα μπορούσε να το κατεβάσει από εδώ πίσω και να κατέβει κάτω. Μικρά περιφερειακά βλέπω που το ένα είναι ασύρματο, το άλλο έχει ένα μικρό καλωδιάκι, οπότε εντάξει. Τα ακουστικά εδώ πέρα και έχουμε και χειριστήριο. Οπότε πέρα από το πληκτρολόγιο έχει και το χειριστήριό του για να παίζει. Αν περάσουμε τώρα στην επόμενη εικόνα, θα τσεκάρουμε από κάτω ότι δεν φαίνονται καθόλου καλώδια, οπότε μόνο αυτό εδώ μου χαλάει την εικόνα, να πω την αλήθεια. Αλλά οκ. Okay. Η οπότε να δούμε και τα περιφερειακά που έχει εδώ πέρα. Και θα ξεκινήσουμε με την οθόνη, η οποία είναι μια από την άσου για πληθρολόγιο έχουμε ένα ADX Για ποντίκι έχουμε ένα Razer Όπου κάθεται πάνω σε ένα Corsair Mousepad Και τέλος για ακουστικά έχουμε κάποια Turbo X Από θέμα Cable Management τώρα Το συγκεκριμένο setup εδώ πέρα Τα πηγαίνει αρκετά καλά θα έλεγα Μόνο αυτό το καλουδιάκι με ενοχλεί εκεί Οπότε θα του βάλω ένα 8 στα 10 Στο Cable Management Και να προχωρήσουμε τώρα να δούμε και λίγο το RGB Που η αλήθεια είναι δεν υπάρχει και κάτι το ιδιαίτερο Έχουμε λίγο μέσα από τον υπολογιστή που έχει κάποιους ανεμιστήρες Και λίγο από τα περιφερειακά Οπότε εδώ πέρα να βάλουμε ένα 2 στα 10 Και RGB, γιατί σίγουρα θα μπορούσε να κάνει και κάτι παραπάνω. Αυτό όμω που θέλω να δω είναι και ο υπολογιστή, τι γίνεται μέσα στον υπολογιστή. Και εδώ πέρα το Cable Management είναι εξαιρετικό, οπότε παραμένει η συγκεκριμένη βαθμολογία. Και να δούμε τι έχει φτιάξει εδώ. Μ' αρέσει η συγκεκριμένη αερόψυξη έτσι μαύρη, ωραία. Και γενικότερα είναι λίγο πιο λιτό το σύστημα. Μπορεί να μην έχει πολύ RGB και να πήρε χαμηλή βαθμολογία σε αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πολύ όμορφο σύστημα. Να δούμε τώρα και τα πράγματα που χρησιμοποιεί. Για κουτί είναι το 4000D από την Corsair, το Airflow μάλιστα που είναι ένα πολύ. Πολύ ωραίο κουτί. Έχουμε μια Aorus B550 μετρική. Έχουμε τον Ryzen 5-3600 επεξεργαστή. 6 πυρήνε. Λίγο παλιότερο, αλλά κάνει και σήμερα τη δουλειά του. Για κάρτα γραφικών, τώρα έχουμε μια 2060 από την ASUS. Και έχουμε και σύνολο 16 GB RAM. Σε τροφοδοτικό, τώρα έχουμε ένα 600R που φτάνει και περισσεύει. Ωραίοτατο, πιο μαζεμένο το setup. Ε, και ο μέσο όρο βαθμολογία από τα δύο προηγούμενα βγαίνει 5 στα 10. Τι φύγαμε για το επόμενο. Και όπ ήρθε ο Κώστα που μα έχει στείλει κάτι ακραίο, θα έλεγα. Δεν είναι και ένα setup που βλέπεις καθημερινά Να δούμε τρόπος να το βαθμολογήσουμε αυτό εδώ το πράγμα Γιατί... Η αλήθεια είναι πρέπει να του δώσω κάποια ελαφρυντικά. Αρχικά για τα καλώδια πρέπει να του δώσω ελαφρυντικά. Έχουμε ένα setup με τέσσερι οθόνε και έχουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα πλήκτρα εδώ πέρα για να παίζει τη μουσική του. Έχουμε ενισχυτέ για μικρόφωνα εδώ, εδώ από πίσω, πληκτρολόγια, ηχεία. Γενικότερα γίνεται ένα χαμό εδώ πάνω. Ε, και σίγουρα είναι ένα setup που θα το έλεγε πολύ μα πολύ φορτωμένο. Τώρα κάτσε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε λίγο τι συμβαίνει εδώ πέρα. Και θα ξεκινήσω με τι οθόνε, οι οποίε τώρα έχουμε τρει στι 21,5 inches από την AOC και η πάνω εδώ πέρα η τέταρτη είναι μια 29 LG. Φαντάζομαι ότι το συγκεκριμένο setup το έχει φτιάξει εδώ και αρκετό καιρό για να έχει 20 διάρε οθόνε, μια και είναι και αρκετά μικρέ. Σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να έβλεπα μια αναβάθμιση να πήγαινε στο κάτι έτσι μεγαλύτερο. Τώρα στα υπόλοιπα πράγματα εδώ πέρα έχουμε ένα σαρκούν πληκτρολόγιο, έχουμε ένα Razer ποντίκι που φαίνεται εδώ στην άκρη και τέλο για ηχεία έχουμε κάποια KRK και κάποια Logitech επίση που μάλλον είναι αυτά εδώ από πίσω. Τώρα εδώ περισσότερε πληροφορίε για όλα αυτά τα μπλίκι δεν ξέρω και από την αλήθεια και να ήξερα πάλι δεν θα καταλάβαινα τίποτα. Από RGB δεν σημαίνει και τίποτα το ιδιαίτερο, κάποιε λάμπε έχει εδώ από πίσω. Οπότε τι να βάλουμε, Να βάλουμε εδώ πέρα πάλι ένα, δύο στα 10. Θα το αφήσουμε εκεί πέρα το RGB, γιατί όσο περισσότερο RGB κυρίε και κύριοι, τόσο περισσότερα και τα FPS. Αν προχωρήσουμε τώρα όμω στην επόμενη εικόνα, βλέπουμε ότι τελικά δεν έχει μόνο τέσσερι οθόνε, έχει και πέντε, μια τηλεόραση εδώ πέρα. Και να τελικά ο υπολογιστή που βρίσκεται εδώ στα αριστερά. Δυστυχώ εκεί δεν μπορεί να τον δει μέσα, παρ' όλα αυτά δεν βλέπω και πού αλλού μπορεί να τον ακουμπήσει. Τώρα, από cable management, εδώ τώρα θα είμαι καταπέλτη, ρε. Θα είμαι καταπέλτη. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολλά πράγματα. Τόσο από οθόνε εδώ και Ιστορίε για να φτιάχνει τη μουσική του. Παρ' αυτά, πάντα γίνεται να γίνει ένα cable management, όσο και περίπλοκο να είναι το setup, και το λέω που έχω είναι αρκετά περίπλοκο. Οπότε θα σου βάλω ένα 5 στα 10 λόγω του χαμού που γίνεται. Αν προχωρήσουμε τώρα, θα δούμε και τον υπολογιστή εδώ μέσα. Πάλι cable management, θέλει εδώ πέρα σίγουρα κάτι καλύτερο να κάνει. Οπότε παραμένει αυτή η βαθμολογία. Και να δούμε τα πράγματα που χρησιμοποιεί. Έχουμε για κουτί ένα σαρκούν, για μητρική τώρα έχουμε μία B460 από την Gigabyte και για επεξεργαστή έναν 10600KF. Το F σημαίνει ότι δεν έχει Γραφικά. Έχουμε μια RTX 3050 για κάρτα γραφικών εδώ πέρα και στη συνέχεια έχουμε 32 GB RAM, μάλλον για να κάνει τι εργασίε που θέλει. Έχουμε κάποιου κλειδού δίσκου και έχουμε και ένα 650 τροφοδοτικό. Σαν μέσο ώρα τώρα από τι δύο προηγούμενε βαθμολογίε, η αλήθεια είναι ότι βγαίνει ένα 3,5 στα 10. Βέβαια, λόγω τη super πολυπλοκότητα που έχει αυτό το setup, ε, θα το κάνω ένα 6 στα 10, θα κεράσω έτσι μερικού πόντου ακόμα. Βέβαια, θέλω να μου γράψετε και εσεί από κάτω τι πιστεύετε και τι βαθμολογία θα βάζατε. Και περνάμε στο τελευταίο για σήμερα που είναι από το Ρένο ενό setup με δύο οθόνε, κάτι πιο minimal σε σχέση με το προηγούμενο. Έχουμε εδώ πέρα ένα ωραίο mousepad έτσι, λίγο ξεχωριστό. RGB ηχιάκια κυρίε και κύριοι. Ε, αυτό ένα βαθμό το παίρνει μόνο του, ρε. RGB ηχιάκια είναι ίσον extra FPS. Τι άλλο να πούμε τώρα. Μ' αρέσει η βάση για τα ακουστικά που χρησιμοποιεί εδώ πέρα, που είναι ένα αρκουδάκι. Και έχουμε και τον υπολογιστή, ο οποίο φαίνεται αρκετά όμορφο εδώ πέρα στα δεξιά. Από εκεί management τώρα έχει γίνει μια ok προσπάθεια. Φεύγουν κάποια καλουδιάκια εδώ από πίσω και εδώ από την οθόνη που θα μπορούσαν να μαζευτούν καλύτερα θα είμαστε σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Οπότε θα βάλω ένα 7 στα 10 στο θέμα cable management. Τώρα σε θέμα περιφερειακών, για οθόνη έχουμε μια 27 από τη Samsung και έχουμε και επίση μια FNU που πρέπει να είναι τηλεόραση συγκεκριμένη. Δεν μου έχει γράψει παραπάνω, λογικά κάποια 20 άρα πρέπει να είναι. Σε πληκτρολόγιο τώρα έχουμε κάποιο από τη Razer, δεν είναι και καλύτερη φωτογραφία, αλλά κάτι φαίνεται. Για ποντίκι έχουμε ένα Corsair και κάθονται πάνω σε ένα μεγάλο mousepad το οποίο είναι ένα bimo Mart. Μάλλον έτσι προφέρεται XXL RGB λέει. Α, RGB περιμετρικά, δεν το είχα καταλάβει αυτό. Οπότε, μα έχουμε και άλλου πόντου εδώ πέρα. Για χιάκια έχουμε κάποια τραστ και ακουστικά τώρα έχουμε κάποια από την Corsair. Στην επόμενη εικόνα θα τσεκάρουμε λίγο περισσότερο το RGB. Είπαμε, θα δώσουμε εδώ πέρα σίγουρα ένα πόντο. Έχουμε και τα RGB περιφερειακά και κάτι βγαίνει μέσα από τον υπολογιστή. Ε, οπότε θα δώσω ένα 4 στα 10. Σίγουρα θα ήθελα να βλέπα μια λιντοτενία στο πίσω μέρο του γραφείου ή από κάτω για να έδινε και το κάτι παραπάνω. Και το τελευταίο που μένει είναι ο υπολογιστή που έχει γίνει μια ok προσπάθεια. Σίγουρα θέλει λίγο δουλειά εδώ πέρα. Θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα, αλλά είμαι εντάξει θα το πω έτσι. Έχει και κάποια καγκούρα αυτοκόλλητα εδώ πέρα, Razer πάνω, γιατί αν δεν τα βάλει, πού θα πα, κυρίε και κύριοι. Και για να δούμε τι χρησιμοποιεί εδώ μέσα. Το κουτί είναι το Super Case με ένα περίεργο κωδικό. Για μετρική έχουμε μία B365M από την Astro, όπου αν φιλοξενεί έναν παλιότερο Intel Core 3 900 f Για κάρτα γραφικών τώρα έχουμε μία τιμιότατη EVGA 1060 εδώ πέρα GTX και έχουμε και 16 GB RAM στα 3000 MHz. Αυτό που θέλω να προσθέσω σίγουρα εδώ πέρα είναι ότι το συγκεκριμένο PC να έχει λίγο αρνητική. Πίεση δηλαδή να βγάζει πιο πολύ αέρα από ό,τι βάζει μέσα. Παρόλο που έχει εισάριθμο αριθμό ανεμιστήρων, βλέπω ότι έχει πολύ σκόνη περιμετρικά. Οπότε θα πρέπει να το τσεκάρει λίγο αυτό. Αλλά γενικότερα, σαν γενική βαθμολογία, σαν μέσο όρο, παίρνει ένα 5,5 στα 10. Για όλα τα setup που είδαμε σήμερα, θέλω να μου γράψετε από κάτω κι εσεί τι πιστεύετε για τι βαθμολογίε. Θέλω να μου γράψετε γιαRGB, για RGB, για Cable Management και να βγει έτσι κι ένα μέσο όρο. Επίση, έχω οδηγίε και email για να μου στείλετε τα δικά σα setup. Κάντε μία εγγραφή, κάντε ένα like γιατί βοηθάνε πάρα, μα πάρα πολύ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σα.